Από την Παρασκευή θα αρχίσει να καταφθάνει στα πρατήρια υγρό καυσίμων της Ζακύνθου το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως εκτιμούν οι βενζινοπόλες, η τιμή του θα είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τι θα συμβεί στο μέλλον από τη στιγμή που οι αυξομοιώσεις είναι καθημερινές. Την ίδια ώρα δεν λείπουν και τα χρέη για τις πληρωμές ποσοτήτων που διατέθηκαν ακόμη και την περσινή περίοδο. Ξεκινάει από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα ειδικά. Θα πάρουμε, μπορεί αύριο Παρασκευή, αλλά μπορεί και τη Δευτέρα, γιατί έχουμε μια είδηση πως μπορεί να πέσει από τη Δευτέρα κάπως λίγο καλύτερα. Οι ποσότητες που θα πάρουμε σιγά σιγά δεν είναι λίγες, δεν είναι να πάρουμε αμέσως ποσότητες, γιατί αφού ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό αγαθό και περιμένουμε τα πράγματα. Τι τιμή κυμαίνεται φέτος από τις πληροφορίες που έχετε? Ναι, γύρω στα 53 με 54 λεπτά μπορεί να πουληθεί στη Ζακυνθό. Σήμερα έχει ξεκινήσει η διάθεσή του, ναι. Αλλά λόγω ότι δεν περνάνε σήμερα, δεν έχει δρομολόγια για Ζακυνθό. Για καύσιμα, λέτε. Για καύσιμα, ναι. Και αύριο το βράδυ θα κάνουμε την πρώτη παραλαβή. Από ό,τι ξέρουμε και με την ενημέρωση που έχουμε, θα είναι φέτος το πετρέλαιο θα διανεμεθεί στη Ζάκυνθο με την τιμή των 55 με 56 λεπτών. Σε σχέση με πέρυσι είναι χαμηλότερη η τιμή της τάξης των 20%. Ακόμα δεν έχουμε παραλάβει πετρέλαιο θέρμασης, διότι είναι στις 15 του μήνα. Δεν έχουμε καράβι απόψε. Θα έρθουμε την Παρασκευή το βράδυ, θα έχουμε καύσιμα. Και θα φέρουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Τη τιμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα.